Πραγματοποιήσαμε σήμερα τον ετήσιο αγιασμό μας, όπως είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο, με τη βοήθεια του Θεού, εννοείται πάντα, χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν πάμε πουθενά. Θεωρώ πως ο Ηρώτατος έχει μπει σε μια καλή φάση, γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές, και από το ποδοσφαιρικό τμήμα και από το διοικητικό, για να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει να είναι. Είμαστε αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες για να πετύχουμε αυτό που θεωρούμε αυτό σκοπό φέτος, το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε δυναμικά και προσπαθούμε. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα, ο Ηρώτατος δεν σταματάει ποτέ το σχεδιασμό του. Σίγουρα θα υπάρξουν και νέες αφήξεις ποδοσφαιριστών σύντομα. Μεγάλα ονόματα. Και ενίσχυση της ζύγης. Και ένα μήνυμα και ένα... άλλο μια τοποθέτηση για το παιχνίδι για εκείνο το Ρωμανό, πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα. Ο Ηρώτατος όταν αγωνίζεται, αγωνίζεται πάντα για να κερδίζει. Ούτε η δικιά μου ομάδα, αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη 100% τις πρώτες αγωνιστικές. Αυτό που λέω χρόνια ότι τις πρώτες αγωνιστικές, αυτό που μετράει είναι η βαθμολογική συγκομιδή. Νίκα στι ευσεβές, κατεναντίον δωρούμενος και το σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.